Ερώτηση του βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Αθανασίου Δαβάκη, προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικά με την ανακήρυξη του 2012 ως έτους Νικηφόρου Βρετάκου και τη χρηματοδότηση των επαιτειακών εκδηλώσεων των 100 χρόνων από τη γέννησή του. Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κύριος Γιώργος Νικητιάδης. Το λόγο έχει τώρα ο βουλευτής κύριος Αθανάσιος Δαβάκης να πτύξει την ερώτησή του. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2012 τελικά δεν είναι μόνο έτος πόνου, δακρύων και μεγάλων θυσιών του ελληνικού λαού, αλλά έχει ανακηρυχθεί εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και έτος αφιερωμένο στον Νικηφόρο Βρετάκο. Έναν μεγάλο νεοέλληνα ποιητή, ένα λάκωνα ποιητή, μια πρωτοβουλία η οποία προήλθε από προσπάθεια και αρχική, θα έλεγα, αρχικό έναυσμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Σπάρτης, η οποία με έγγραφό της τον Ιούνιο του 2010 ζητούσε από το Υπουργείο Πολιτισμού την ανακήρυξη του συγκεκριμένου έτους του 2012 που διανύουμε σήμερα σε έτος Νικηφόρου Βρετάκου, έτος αφιερωμένο στη μνήμη του ποιητή και στα 100 χρόνια από την γέννησή του. Έχω ασχοληθεί με το θέμα, κύριε Υπουργέ, με αρκετές μου ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις. Και πραγματικά, μετά από την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας, καλό θα είναι, επειδή ήδη διανύουμε το 2012, να διευκρινιστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και κυρίως η οικονομική στήριξη όλων αυτών των εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί ή μάλλον έχουν, θα έλεγα, υποθεί, αλλά όχι ανακοινωθεί επισήμως, προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη αυτή, θα έλεγα, αντιμετώπιση αυτού του έτους εκ μέρους της επίσημης πολιτείας, προκειμένου το έτος Νικηφόρου Βρετάκου να μην είναι μόνο έτος αφιερωμένο τιμητικά σε αυτόν, αλλά να υποστηριχθεί η όλη προσπάθεια από συγκεκριμένες εκδηλώσεις και από συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες θα τιμήσουν ουσιαστικά τη μνήμη του ποιητή αφενός και αφετέρου θα διδάξουν στις νεότερες γενναίες και τα μηνύματά του, τα μηνύματα της ποίησής του και τα διδάγματά του και τον τρόπο της ζωής του και τον αγωνιστικό, αν θέλετε, χαρακτήρα αυτής της ζωής. Μια ζωή η οποία, θα έλεγα, τις μέρες που περνάμε είναι ιδιαίτερα επίκαιρης. Σας ευχαριστώ. Τον κύριο Αθανάσιο Δαβάκη. Το λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Νικητιάδης, για μια απάντηση πρώτη στον κύριο βουλευτή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σε αυτές τις κρίσιμες ώρες που περνάει η χώρα, ο λαός μας, όχι μόνο δεν είναι επίκαιρη μία συζήτηση για τον Νικηφόρο Βρετάκο και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά ίσα-ίσα επιβάλλεται για έναν μεγάλο ποιητή που αφιέρωσε το σύνολο σχεδόν του έργου του για να αναδείξει τον πόνο του ανθρώπου, για να αναδείξει τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, ανθρωπιστικές αξίες, οι οποίες είναι διάσπαρτες στο σύνολο του έργου των 20 μεγάλων ποιητικών συλλογών που έχουν εκδοθεί με το έργο του μεγάλου ποιητή του Νικηφόρου Βρετάκου. Και θα επανέλθω για αυτό το θέμα και για το πόσο ακριβώς αυτές τις δύσκολες ώρες χρειάζεται ο πολιτισμός, χρειάζεται η μεγάλη τέχνη, χρειάζεται η ποίηση, γιατί αποτελεί στην κυριολεξία ένα σωσίβιο που βοηθάει στο να ισορροπήσουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας ως έθνος, ως λαός. Ο θεσμός των επαιτίων ανά τον κόσμο για να τιμηθούν μεγάλοι ποιητές, να τιμηθεί η μνήμη τους με την αφορμή συμπλήρωσης 100-200 ετών από τη γέννηση ή από τον θάνατό τους, έχει και στην Ελλάδα καταλάβει τεράστια έκταση και φροντίζουμε και το Υπουργείο Πολιτισμού, η πολιτεία συνολικώς, να τιμάει όλους τους μεγάλους τους ποιητές. Πέρσι είχαμε το έτος του Οδυσσέα Ηλίτη και φέτος αποφασίστηκε να γιορταστούν τα 100 χρόνια, να αφιερωθεί το έτος το 2012 για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή του Νικηφόρου Βρετάκου.
Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το ΕΚΕΒΗ, είναι ο αρμόδιος φορέας που στη συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την ευθύνη, αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την σειρά των δράσεων για το έτος 2012, έτος Νικηφόρου Βρετάκου, όπως πια μπορούμε να το λέμε. Ο γιορτασμός θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σπάρτης, όπως αναφέρατε, που είχε και την πρωτοβουλία να θέσει το ερώτημα, ανεξαρτήτως του ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορούσαμε να μην τιμήσουμε, αλλά συγχαίρουμε τη Δημόσια Βιβλιοθήκη για την πρωτοβουλία της. Άλλωστε, εκεί βρίσκεται το αρχείο του Νικηφόρου Βρετάκου και οποιαδήποτε εκδήλωση θα γίνει σε απόλυτη συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη, αλλά και με το Μουσείο Μπενάκη, γιατί στον προγραμματισμό προβλέπουμε και την διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου και το Μουσείο Μπενάκη είναι αυτό που μπορεί να διασφαλίσει καλύτερα την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, έτσι ώστε πραγματικά να αποδοθεί η τιμή στη μνήμη του μεγάλου ποιητή. Παραλλήλως βεβαίως είμαστε σε επαφή και με τον κληρονόμο του Νικηφόρου Βρετάκου, τον Κώστα Βρετάκου, ο οποίος θα δώσει και τις δικές του απόψεις. Στη δευτερολογία μου θα σας πω πιο εξειδικευμένα όλες τις προβλεφθήσεις δράσεις για το έτος Νικηφόρου Βρετάκου. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει ο κύριος Αθανάσιος Δαβάκης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ερώτησής του. Κύριε Δαβάκη, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υφυπουργός στην ομιλία του, στην απάντησή του, στην αρχική μου τοποθέτηση, σκιαγράφησε, περιέγραψε τις διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν. Αντικείμενο λοιπόν αυτής της επίκαιρης ερώτησης είναι να αναφερθούν λεπτομερώς, αν θέλετε, ή εν πάση περιπτώσει πιο ευκρινώς, οι πρωτοβουλίες αυτές, οι εκδηλώσεις αυτές και κυρίως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε της οικονομικής δυσπραγίας και της οικονομικής στενότητας, να αναφερθούν όμως κυρίως και οι οικονομικές δυνατότητες και οι πιστώσεις οι οποίες θα διατεθούν προκειμένου να υποστηριχθούν οι διάφορες ενέργειες που είμαι βέβαιος θα αναφέρει στην δευτερομιλία του ο κύριος Υπουργός. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι στιγμής, πέραν της επισήμου ανακοινώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού περί κηρύξεως του 2012 σε έτος Νικηφόρου Βρετάκου και του ΕΚΕΒΗ που αναλαμβάνει τον κεντρικό σχεδιασμό της όλης υπόθεσης, δεν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, διότι φοβάμαι μήπως ανατεθεί η όλη υπόθεση να υποστηριχθεί και να στηριχθεί στις πλάτες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, η οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, δεν διαθέτει ούτε ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Σπάρτης είναι κλειστή εξαιτίας οικονομικών δυσχεριών. Ας ανοίξουμε τουλάχιστον την ιστοσελίδα και ας αποδεχθούμε, και θα το καταθέσω αυτό στα πρακτικά της Βουλής, ας αποδεχθούμε τον κορμό των προτινωμένων δράσεων από την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σπάρτης, θα σας το δώσω και εσάς να το δείτε, που νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρόταση που λαμβάνει υπόψη και τις εποχές και τις δυσκολίες και είναι συμβατή με την πραγματικότητα. Μιλάει για εκπαιδευτικά προγράμματα, μιλάει για μετατροπή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε διαδραστικά προγράμματα για να συμμετάσχουν και σχολεία, ομιλεί για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, δεν βλέπω μεγάλα κόστη, κύριε Υπουργέ, μια κινητή έκθεση και, εν πάση περιπτώσει, να ανοίξει η προσωρινά κλειστή ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης της Σπάρτης. Δεν μπορεί να είμαστε στον δεύτερο χρόνο του έτους Νικηφόρου Βρετάκου και να θέλει ένας να ενημερωθεί για το αρχείο του Νικηφόρου Βρετάκου, στο οποίο φυλάσσεται, το οποίο φυλάσσεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σπάρτης και να μην μπορεί να το δει διαδικτυακά. Αυτή τη στιγμή, σας το ξαναλέω, ας ανοίξουμε τουλάχιστον την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης της Σπάρτης, όπως επίσης και να προχωρήσει η ψηφιοποίηση του υλικού του αρχείου, η οποία είχε ενταχθεί στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και δυστυχώς δεν προχώρησε, απεντάχθηκε το έργο και τώρα γίνεται μια νέα προσπάθεια να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι σημαντικά αυτά τα δύο θέματα. Ας λύσουμε αυτά τα δύο απλά ζητήματα και ας προχωρήσουμε μετά στα πιο σύνθετα. Εν πάση περιπτώσει, είμαι βέβαιος ότι η απάντησή σας δεν θα αρκεστεί στην περιγραφή γεγονότων. Αρκεστήκατε στην περιγραφή κάποιων γεγονότων εξαιτίας της δομής
της κοινοβουλευτικής, αν θέλετε, αυτής διαδικασίας. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι θα αρκεστείτε σε πιο λεπτομερείς, θα έλεγα, αναφορές και κυρίως σε αυτά τα δύο ζητήματα. Να υποστηριχθεί, να ανοίξει η ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πάρτης και να γίνουν αποδεκτές ορισμένες από τις δράσεις. Σας δείχνει ένα οδηγό πορείας η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης με τις δράσεις τις οποίες σας έχει αναφέρει και τις οποίες θα σας εγχειρήσω σε λίγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Θανάσιο Δαβάκη. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Γιώργος Νικητιάδης, για την δευτερολογία του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, κατά ευτυχή συγκυρία παραβρίσκεται εδώ η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Χριστοφιλοπούλου, η οποία, ακούγοντας και για τα θέματα των βιβλιοθηκών και για τα σχολεία, μου εδήλωσε ότι είναι έτοιμο το Υπουργείο Παιδείας να συνεργαστεί προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προβολή. Συνεπώς, μπορώ να πω ότι εσείς με ένα σμπάρου πιάσατε δυο τριγώνια από μια ευτυχή σύμπτωση του ότι είναι εδώ η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Να σας πω τώρα πιο εξειδικευμένα. Το ΕΚΕΒΗ έχει προβλέψει ένα διεθνές επιστημονικό συμπόσιο τον Νοέμβριο μαζί με το Μουσείο Μπενάκη για τον Νικηφόρο Βρετάκο. Την Παγκόσμια ημέρα ποιήσης, 21 Μαρτίου, θα υπάρχει ειδική καμπάνια αφιερωμένη στον ποιητή με αφήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως έγινε πέρσι με ιδιαίτερη επιτυχία, όταν είχαμε το έτος του Οδυσσέα Ηλίτη, με ανάρτηση ηλεκτρονικών πάνελ στο μετρό της Αθήνας, που θα υπάρχουν στίχοι του ποιητή, έτσι ώστε να αναδεικνύεται το έργο του και αντιλαμβάνεται οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που μεταφέρονται θα μπορούν να βλέπουν τους στίχους του ποιητή και αυτό είναι βέβαιο ότι πραγματικά αναδεικνύει το μέγεθος του έργου του. Ένα θεματικό περίπτερο στις εκθέσεις που οργανώνει το ΕΚΕΒΗ και είναι τρεις σημαντικές εκθέσεις. Σε αυτές τις εκθέσεις θα υπάρχει ειδικό θεματικό περίπτερο, στο οποίο θα γίνονται παρουσιάσεις των εκδόσεων, οπτικοακουστικό υλικό, συζητήσεις, έκθεση χειρογράφων των βιβλίων του Νικηφόρου Βρετάκου. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή και η λειτουργία μιας αφιερωματικής ιστοσελίδας για τον ποιητή, με χρονολόγιο, αποσπάσματα, εργογραφίες, κριτικά σημειώματα, φωτογραφίες, ηχογραφίες από το έργο του. Μια κινητή εργογραφική έκθεση αφιερωμένη στον ποιητή που θα ταξιδέψει στα σχολεία, στα πολιτιστικά κέντρα, στις βιβλιοθήκες, στα βιβλιοπολία, στις λέσχες ανάγνωσης, πανεπιστημιακές λέσχες, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Επίσης, η δημιουργία λεσχών ανάγνωσης αφιερωμένων στον ποιητή σε συνεργασία με την Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σπάρτης και την Εταιρεία Συγγραφέων που χρειαζόμαστε. Θα ενισχυθεί η μετάφραση έργων του Νικηφόρου Βρετάκου και σε άλλες γλώσσες και θα δούμε πώς. Πέρσι είχαμε διαθέσει 60.000 ευρώ για το έτος του Οδυσσέα Ηλίτη. Θα δούμε πώς θα βρούμε να εξοικονομηθεί κάποιο ποσό. Ο Νικηφόρος Βρετάκος θα περάσει στον διαδικτυακό τύπο μικρός αναγνώστης του ΕΚΕΒΗ, όπου παιδιά μικρά μπαίνουν, παρακολουθούν, διαβάζουν και θα έχουν τη δυνατότητα να δούνε το σύνολο του έργου του Νικηφόρου Βρετάκου. Θα υπάρξει η λειτουργία ημερολογίου εκδηλώσεων στον κόμβο του ΕΚΕΒΗ, αυτόν που χρησιμοποιεί το ΕΚΕΒΗ, και χιλιάδες επισκέπτες μπαίνουν και τον παρακολουθούν. Και τέλος, αναμένεται να γίνουν αντίστοιχες εκδηλώσεις όπως αυτές που έγιναν για τον Οδυσσέα Ηλίτη. Εγώ, κύριε συνάδελφε, κλείνοντας την απάντησή μου, θα επανέλθω στην αναφορά που και εσείς κάνατε αρχικώς, ότι πράγματι περνάμε δύσκολες στιγμές η χώρα μας, ειδικώς αυτές τις μέρες. Έχουν γίνει αναφορές και σε άλλους ποιητές από αρχηγούς κομμάτων. Επειδή όμως η χώρα μας δέχεται και πολλές επιθέσεις και επειδή η Ελλάδα όσες επιθέσεις και αν δέχεται είναι μια σταθερή δύναμη και αξία και αυτό αναδεικνύεται και μέσα από τη γλώσσα μας την οποία ο ίδιος ο ποιητής εξύμνησε, εγώ θα μου επιτρέψει και το Προεδρείο να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τον Νικηφόρο Βρετάκο αφιερωμένο στην ελληνική γλώσσα που καταδεικνύει ότι ό,τι και αν γίνεται η Ελλάδα, το έθνος μας, η γλώσσα μας πορεύονται στην ιστορία της ανθρωπότητας αταλάντευτα χωρίς να μπορεί καμία επίθεση να τους προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά. Και διαβάζω από το έργο του ποιητή: «Όταν κάποτε φύγω από το φως θα ελιχθώ προς τα πάνω όπως ένα αριάκι που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω ελληνικά. Επειδή
δεν ξέρουν γλώσσες. Μιλάνε μεταξύ τους μόνο με μουσική. Αυτός ήταν ο Νικηφόρος Βρετάκος, αυτή είναι η ελληνική γλώσσα και πιστεύω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, η ελληνική πολιτεία θα ανταποκριθεί στο έργο του μεγάλου αυτού ποιητή, στη μνήμη του και θα κάνει αυτό που πρέπει. Σας ευχαριστώ.